Εντάξει, δεν ξέρω τι θα μιλάει για μένα, αλλά τέλος πάντων, με λένε Γιώργο Αβγερόπουλο, γεννήθηκα το 1971 στην Αθήνα και είμαι ένας δημιουργός ντοκιμαντέρ που ασχολούμαι κυρίως με κοινωνικοπολιτικά και ανθρωπολογικά projects. Αυτό κάνω. Έχω λειτουργήσει στον Εξάρτητα από το 2000. Δηλαδή, διάγουμε τον 13ο-14ο χρόνο που έχουμε τώρα. Και αυτό είναι μια δουλειά η οποία έχει τιμηθεί με 35 διεθνή βραβεία. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο μας δείχνει ξεκάθαρα το πώς ενδιαφέρουν οι πληθυσμοί και πώς οι άνθρωποι υποφέρουν. Εδώ υπάρχει το παράδοξο, δηλαδή να ευημερούν τα νούμερα και οι άνθρωποι να μην ευημερούν. Για να συμπληρώσω λίγο την εικόνα που έχετε από την Γουατεμάλα, η Γκάνα έχει αυτή τη στιγμή, το 2012, έτσι έχει με 14%, δηλαδή πολύ παραπάνω από την Γουατεμάλα. Είναι απίστευτη την ανάπτυξη, έτσι. Αλλά την ίδια στιγμή 4.000 σχολεία δεν έχουν κτίρια και αντιστοιχεί ένας γιατρός για 100.000 ανθρώπους. Αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα σε μια άλλη ήπειρο με τις ειδικές της ιδιαιτερότητες κτλ. Και έρχεται να προσθεθεί στο συνολικό, στη μεγάλη εικόνα, να το πω έτσι, την οποία έχουμε και την οποία και πριν από λίγο διάβαζα κάτι σχετικό, ότι η Credit Suisse, η Ελβετική Τράπεζα, σε μια πολύ πρόσφατη θεσμή έκθεσή της, ανέφερε ότι το 0,7% του πληθυσμού της γης κατέχει το 41% του συνολικού πλούτου, παγκόσμιου πλούτου. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας κάνει να αναλογιστούμε, δηλαδή, για το τι ακριβώς εννοούμε ανάπτυξη σε αυτούς τους που διάβουμε. Γιατί στην Γουατεμάλα συμβαίνει το ακριβώς αυτό που είδατε, δηλαδή να υπάρχει μια ανάπτυξη πάρα πολύ μεγάλη και τα μισά παιδιά να υποστηρίζονται. Το οποίο δεν το βλέπουμε πουθενά άλλο στην Λατινική Αμερική αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον το 2010 που είχε γίνει ταινία. Και αυτή η τρομερή αντίθεση είναι το νούμερο, τα μισά παιδιά της χώρας. Μας όθησε να εξετάσουμε τις αιτίες που προκάλεσαν αυτό το πράγμα. Τις οποίες είδατε αναλυτικά, δεν χρειάζεται να αναλάβω το έργο εδώ. Πάντως αυτός ήταν ο λόγος. Δηλαδή ήταν τι είναι αυτό ένα παιδί που μπορεί, ας πούμε, να δημιουργήσει όλη αυτή τη μεγάλη αντίφαση, από τη μια. Και από την άλλη, ας πούμε, είναι εντυπωσιακό κατά τη γνώμη μου το γεγονός το να έχεις 4% ανάπτυξη, ας πούμε, και να πηγαίνεις μια χαρά, όλοι να λένε τι καλή που είναι η Γουατεμάλα στην Λατινική Αμερική, θεωρείται πρότυπο επενδύσεων, να έρθουν επενδυτές, να επενδύσουν στη χώρα κτλ. Και τα μισά παιδιά του μέλλοντός σου να κινδυνεύουν να πεθάνουν. Νομίζω ότι είναι μια ακραία αντίφαση. Νομίζω ότι μπορεί να καλυτερεύσει, αν θέλεις, μόνο αν το πολιτικό σύστημα καταφέρει να υπολογιστεί στο οικονομικό, γιατί αυτή τη στιγμή ισχύει στο αντίθετο ακριβώς. Ζούμε τη δικτατορία των αγορών. Έχουμε καταντήσει να γράφουμε τις αγορές με το θα κεφαλαίωση και πρόκειται για κανένα θεσμό, όπως δημοκρατία, όπως ελευθερία, έτσι. Και αυτό είναι, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, αν δεν συμβεί, θα είναι καταστροφικό. Θα ανακαλώ στη σκέψη μου τα λόγια του Ισλανδού Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος που άφησε τις τράπεζες της Ισλανδίας να καταρρεύσουν. Το οποίο είναι ασύνηθες. Όχι ασύνηθες, είναι, να το πω έτσι, ταμπού και απαγορευμένο και πάρα πολύ κακό πράγμα να αφήνεις να καταρρεύσουν οι τράπεζες που στο φινάλε είναι και οι ιδιωτικές εταιρείες, έτσι. Γιατί
οι ίδιες παίζανε με μάγια τα οποία δεν τα ήξεραν. Από εκεί και πέρα, στην Ισλανδία αυτό που είδαμε ήταν ότι το πολιτικό σύστημα ακριβώς κυριάρχησε του οικονομικού, με καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα. Όταν λέμε καταστροφικές, δηλαδή πέρασαν δύο χρόνια πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια ανωδική πορεία, χωρίς να έχουν λύσει όλα τα προβλήματα φυσικά, αλλά δεν περνάνε, φαίνεται να βγαίνουν από όλη αυτή την κατάσταση, ας πούμε, στην οποία η Ελλάδα και η Κύπρος δυστυχώς θα έχουν πολύ μέλλον μπροστά τους. Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν τη συνεργίζονται πολύ. Ειδικά όσοι πιστεύουν στους αξιέρωτους θεώρητες που προσπαθούν, τουλάχιστον η ελληνική κυβέρνηση, ας πούμε, εδώ προσπαθεί να περάσει. Όπως και να έχει. Αυτό νομίζω. Δηλαδή, όντως, όπως πολύ σωστά είπες και πριν, πριν από 20 χρόνια τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Και όπως είπε και ο Δον Μπάουεν, που ακούσατε, ο υπέροχος αυτός γέροντας, ας πούμε, που έχει δει πολλά πράγματα στη ζωή του, όταν στην εποχή του δάντησε με τόκο πάνω από 6%, σε κρίναν στην φυλακή για τοκογλυφία. Έτσι. Αυτή τη στιγμή ένα επιτόκιο μιας πιστωτικής κάρτας έχει 18-19%. Τα αποτελέσματα του συστήματος ήταν πάρα πολύ καλά στην κατάρρευση της αμερικανικής, στην κατάρρευση των τραπεζών, τέλος πάντων, στην κρίση της αμερικής, που από εκεί άρχισαν όλα. Το είδα πως πέρασε και στην Ευρώπη, σιγά σιγά, μέσω της Ισλανδίας, μετά της Ιρλανδίας, Ελλάδα, Πορτογαλία κτλ. Κύπρος. Και όλο αυτό το πράγμα επεκτείνεται. Η μόνη λύση είναι αυτό που λέω, να κατανοήσουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να είναι διαχειριστές. Ότι θα πρέπει να ασκήσουν πολιτική. Οι αγορές δεν αυτορυθμίζονται. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Οι αγορές αυτό που κάνουν είναι να κατασπαράσουν, να κινούνται σαν αγέλη και τα λοιπά. Αυτό κάνουν οι αγορές. Και δεν μπορούν να είναι ανεξέλεγκτες, δεν μπορεί να μην υπάρχει το κράτος, όχι σαν και καλά να καπελώνει να είναι εκεί, ας πούμε, ένα σταλινικό πράγμα, τέλος πάντων, να το πω έτσι, αλλά θα πρέπει να είναι εκεί να ρυθμίσει. Και δεν είναι δυνατόν όλες αυτές τις τράπεζες, όλοι αυτοί που θέλουν την ελευθερία της αγοράς και οι αγορές αυτορυθμίζουν και τα λοιπά, μόλις κάτι πάει στραβά και στον παπά κράτος, να λένε άρχο παπά κράτος προς απ' έξω. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει. Και να καλούνται όλοι οι πολίτες μετά, ας πούμε, να πληρώσουν τα σπασμένα. Νομίζω ότι ζούμε στη λογική στις εταιρικές παράγειες. Πραγματικά. Δηλαδή, οι ζημιές, τα κέρδη ιδιωτικοποιούνται και οι ζημιές κοινωνικοποιούνται. Αυτό συμβαίνει. Είναι τόσο απλό. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνω μάτης, αλλά αυτό που σκέφτομαι πολλές φορές είναι ότι τα ίδια ακριβώς πράγματα τα οποία έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποτύχει στην Λατινική Αμερική και στην Αφρική εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ό,τι έχουμε δει να συμβαίνει σε αυτές τις χώρες, ας πούμε, που συνέβησαν ακραία πράγματα σε άλλες εποχές, με άλλα μέσα πολλές φορές, δηλαδή με τη στρατιωτική επιβολή, για παράδειγμα, δηλαδή τα πραξικοπήματα κλπ. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να συμβαίνουν στην Ευρώπη με άλλο τρόπο, αλλά είναι ακριβώς οι ίδιες πολιτικές. Και όταν ας πούμε, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο έχει δοκιμαστεί, έχει αποτύχει. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα που βιώνουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, το έχει βιώσει η Αργεντινή, το έχει βιώσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, διάφορες άλλες χώρες. Και το μόνο που έχει φέρει στους λαούς είναι δυστυχία, μιζέρια και μια απίστευτη κοινωνική ανισότητα. Αυτό έτσι. Και βλέπουμε και μια, πώς θα το πω, βλέπουμε και μια Ευρώπη που δεν θα ξέρει τι θέλει να γίνει να μεγαλώσει, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, βλέπουμε μια Ευρώπη η οποία ζητάει από τις χώρες μέλη να ιδιωτικοποιήσουν το νερό μέσω της Τρόικας. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Κοιτάξτε τι γίνεται. Οι κοινωνικές συνθήκες, ας πούμε, στην Ευρώπη λένε ότι δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Δηλαδή, εκείνοι δεν μπορούν να, να πούνε ότι δεν μπορούν να στρέψουν, ας πούμε, ξέρω, από μια χώρα προς μια, άλλη κατεύθυνση, γιατί θα αποτελούσε παράβαση των συνθήκων. Έτσι. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέλος της Τρόικας δεν υπόκειται σε αυτές τις συνθήκες. Δεν ακολουθεί τις κοινωνικές συνθήκες, αλλά ακολουθεί το διεθνές δίκαιο, για παράδειγμα. Επομένως, βλέπουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πιέζουν, αν θέλεις, τις χώρες να υπογράψουν ότι θα ιδιωτικοποιήσουν την εταιρεία ίδρυσης Στάδη και την εταιρεία ίδρυσης Δήμα. Και όταν τους λες, α, γιατί δεν κάνετε αυτό το πράγμα, σου λέει, α, εμείς δεν κάνουμε, δεν πιέζουμε. Εμείς συνδιαλεγόμαστε με δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις. Εσείς αποφασίζετε αν θα το κάνετε αυτό. Βεβαίως είναι υποχρέωση. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα όλο αυτό. Βλέπω δηλαδή μια Ευρώπη η οποία έχει χάσει τελείως τον δρόμο της από αυτό το γνωστό ανανθρώπινο ευρωπαϊκό ιδεολόγισμα. Τι είναι στο φινάλε, είναι η δημοκρατία η ίδια. Αυτό είναι. Αυτό έχει δημιουργήσει η Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή απλά θυσιάζεται στον βωμό των αγορών. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου. Αυτή τη στιγμή, εγώ φτιάχνω ένα ντοκιμαντέρ εδώ και 4 χρόνια για την ελληνική κρίση. Αυτή θα ήταν, να το πω έτσι, η ματιά μου μπροστά στην ελληνική κρίση. Αυτό το έργο λέγεται Αγορά. Είναι μια διεθνής παραγωγή και θα ελπίζω να είναι τον Απρίλιο του 2014. Αυτό είναι το έργο. Κοιτάξτε, αυτός είναι ο δικός μου φόβος. Εγώ δεν θα ήθελα να ζήσω δηλαδή σε μια χώρα όπου θα υπάρχουν περισσότεροι ναυτικοί, παρά ναυτικοί. Δεν θέλω να ζήσω σε μια χώρα όπου θα ξυπνάω το πρωί και θα πηγαίνω με το αυτοκίνητο στη δουλειά μου και θα είναι άνθρωποι πεταμένοι, ξέρω εγώ, στη Μητρόπολη της Αθήνας, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω. Άστιγμα. Νομίζω πως απέχει ακόμα, υπάρχει δηλαδή, θα ήταν ισοπεδωτικό να λέγεις ότι αυτή τη στιγμή οι χώρες της Ευρώπης, της Νότιας Ευρώπης, δείχνουν να γίνονται, ξέρω εγώ, μια λατινοαμερικάνικη πρωτεύουσα όπως η Καράκας, για παράδειγμα. Αλλά απ' την άλλη, θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου απίθανο να συμβεί στο μέλλον. Όπως επίσης δεν είναι καθόλου απίθανο να συμβεί στο μέλλον και αυτή η φοβερή κραυγή της αγανάκτησης και της οργίας, που πολλές φορές ακούς πλέον στη Λατινική Αμερική από τις εξεγέρσεις του κόσμου. Το είδαμε πρόσφατα στη Βραζιλία, για παράδειγμα. Και τότε πραγματικά δεν θα υπάρχει τίποτα να σταματήσει τους ανθρώπους, ας πούμε. Αυτός είναι ένας άλλος φόβος. Νομίζω πάντως ότι δοκιμάζονται αυτό που έλεγα πριν, δοκιμάζονται οι ίδιες συνταγές. Και δοκιμάζονται οι ίδιες συνταγές γιατί ό,τι έχει μείνει αυτή τη στιγμή σε κοινωνικό κράτος βρίσκεται στην Ευρώπη. Δεν βρίσκεται, δεν υπάρχει στην Αμερική, δεν υπάρχει στην Λατινική Αμερική και προφανώς δεν υπάρχει στην Αφρική. Δηλαδή το κοινωνικό κράτος είναι αυτό που χτυπιέται. Και ξέρετε κάτι, επειδή υπάρχει μια καραμέλα που λέει έχουμε πάρα πολύ δημόσιο, πρέπει να το κόψουμε, πρέπει κτλ. Να το κάνουμε, να το δείξουμε, να απολύσουμε, να φτιάξουμε. Okay, το δημόσιο φανερό ξέρω ότι έχει παθογένειες. Δεν λέω όχι. Το ζήτημα είναι πόσο δημόσιο είναι να κόψεις. Γιατί το δημόσιο για να λειτουργήσει, δηλαδή οι υπηρεσίες του να λειτουργήσουν, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Αν το κόψεις κάπου από αυτό το μέγεθος, σταματάει να λειτουργεί τελείως. Λήξεις. Είναι αυτό που έλεγα πριν στην Κάνα. Ένας γιατρός για 100.000 ανθρώπους. Δεν έχεις, δηλαδή, δεν έχεις υγεία. Τελείως. Δεν μπορείς να πεις ότι έχεις υγεία. Άρα λοιπόν, κόβονται στο δημόσιο, αυτό παρατηρούμε να γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι ακριβώς αυτό. Έτσι ακριβώς όπως διαλύθηκε το δημόσιο και οι κοινωνικές παροχές και το κοινωνικό κράτος στην Αμερική. Είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει και να το πω έτσι, η κορονίδα του, η ναυαρχίδα του ήταν ας πούμε στη χείλη του Μινοσέτ.
Και αυτή τη στιγμή, πράγματα τα οποία τα έχουμε δει, ξέρουμε πώς λειτουργούν. Όπως για παράδειγμα είναι η ιδιωτικοποίηση των εταιριών διήτρευσης του νερού, το βλέπουμε κανονικά να συμβαίνει σε όλες τις Ευρώπες. Δηλαδή είναι τουλάχιστον υποκριτικό και επιμένω για το νερό. Γιατί είναι, αν υπάρχει ένα παράδειγμα που συνδέει άμεσα τη Λατινική Αμερική με την Ευρώπη, με την Νότια Ευρώπη, αυτό είναι το νερό. Δηλαδή, αν θα τραβούσαμε μια λεπτή κόκκινη γραμμή που θα συνδέει την Λατινική Αμερική με την Ευρώπη, αυτό θα ήταν το νερό. Και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα είναι τελείως υποκριτικό. Από τη στιγμή που, ας πούμε, για παράδειγμα, κράτη της κεντρικής, αν θέλετε, Ευρώπης, όπως η Γαλλία, για παράδειγμα, που είναι η μητέρα των ιδιωτικών εταιριών ιδρύσης, επαναδημοτικοποιεί το νερό της. Το κράτος πίστευε το νερό. Για ποιο λόγο, γιατί θεωρούσαν ότι πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά σε ιδιωτικές εταιρείες για να έξω τον κόπο. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να σημαίνει το ίδιο στη Γερμανία. Όπου όταν ο Μπαρνιέ, ας πούμε, ο Ευρωπαίος Επίτροπος έκανε μια περίεργη οδηγία που άφηνε παραθυράκια στις ιδιωτικές εταιρείες και σηκώθηκαν οι Γερμανοί γιατί φοβήθηκαν για το νερό. Ενώ την ίδια ώρα οι Ευρωπαίοι μας λένε στις ιστορικές χώρες, θα το πούνε ακόμα και στην Κύπρο, δεν ξέρω. Ξέρετε, πρέπει να ιδιωτικοποιήσει τις δημόσιες εταιρείες ίδρυψης. Αυτό και ένα άλλο σκέλος όπως αν θυμάμαι καλά. Υπάρχουν πάνω. Δεν είναι σε θέση να σου πω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Υπάρχουν. Συνήθως είναι εταιρείες ορυκτών. Συνήθως είναι εταιρείες ορυκτών Αμερικάνικες Καναδέζικες. Ήταν συγκλονιστική εμπειρία, γιατί ήταν μας διέλυσε και χρησιμοποιώ πληθυντικό, γιατί ήμασταν, δεν ήμουν μόνος μου εκεί. Μαζί με τον Αλέξη, τον οπερατέρ, τον Παρζό δηλαδή, που το τράβηξε αυτό. Μας διέλυε, δηλαδή πραγματικά μας διέλυε. Αυτή η ιστορία, τα πρόσωπα των παιδιών, οι συνθήκες στις οποίες ζούσαν. Δεν ξέρω, ήταν πραγματικά σκληραστική εμπειρία. Δεν ξέρω, ενδεχομένως, επειδή όπως καταλαβαίνετε, αυτές είναι εικόνες τις οποίες δεν τις έχω δει πρώτη φορά. Έτσι, μπορεί να σας πω ότι έχω δει πιο σκληρές εικόνες ακόμα στη ζωή μου. Πέρα από κάθε φαντασία πολλές φορές. Θέλεις, γιατί ήταν εκείνη την περίοδο που έγινε πατέρας και έβλεπα. Δηλαδή είχα στο μυαλό μου το παιδί μου. Δεν ξέρω πώς το περιγράψω. Πάντως ήταν πραγματικά. Με σημάδεψε αυτό το πράγμα. Τα πολύ έντονα τα γυρίσματα δηλαδή. Κοιτάγαμε λίγο, ξέρεις. Όσο μπορείς να. Δηλαδή πηγαίνοντας και εγώ σε ένα χωριό, σταματάγαμε σε ένα μπακάλι που φορτώναμε αυτά τα πράγματα. Πηγαίναμε σε μια κοινότητα, ας πούμε, τα μοιράζαμε στα παιδιά. Αλλά πάντα τι κάναμε. Και δεν κάναμε και τίποτα δηλαδή. Κατάλαβες. Προσπαθούσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ας πούμε, σε εκείνη την ώρα που δουλεύαμε πάνω σε αυτό. Μας βοήθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, που είχαν πάντα στο μυαλό τους την εικόνα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι σιωπηλό. Δεν μπορεί να. Γιατί ξέρετε, η φτώχεια είναι σιωπηλό, είναι βουτυγμένο μέσα στη σιωπή συνήθως. Και επίσης είναι αυτό η αίσθηση του να είσαι κανένας. Του να είσαι ανώνυμος. Δηλαδή σε ένα νούμερο. Όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι συνεψίζεται σε αυτές τις εικόνες που είδατε. Έτσι. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουμε κατά καιρούς, ή τις Γουατεμάλα συμπεριλαμβανομένης ή διαφόρων άλλων έργων, είναι ένας να διαβάζει 15 βιβλία μαζί και να το ζεις. Και αυτός είναι και ο πλούτος που σας αφήνουν.
Δηλαδή, αυτό είναι. Σε κάνει λίγο πιο. Ξέρω εγώ, πιο όριμο. Πιο, δεν ξέρω πώς να το πω. Σε γεμίζει εμπειρία, τέλο πάντων. Αυτό είναι ο πλούτο που σου αφήνει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Κατά δεύτερον, έχετε απόλυτο δίκιο σε σχέση με τα μύθια. Όλοι μας είμαστε μάρτυρες του πράγματος που συμβαίνει, έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω εγώ και θα απαντήσω έτσι και σε μια ερώτηση που πριν και την άφησα αναπάντητη. Έχουμε ο καθένας μας προσωπική ευθύνη στο να ενημερωνόμαστε, στο να συμμετέχουμε στα κοινά, στο να ασχολούμαστε, να είμαστε πολύ, τέλος πάντων, με τον όρο του Αριστοτέλη, με τη σημασία που δίνει στην τέξη του Αριστοτέλη. Επομένως, θεωρώ ότι όποιος, ότι καθένας από εμάς έχει την υποχρέωση να είναι ενημερωμένος και να κοιτάει τι γίνεται, τι κρύβεται πίσω από τις τέξεις. Αυτό δεν είναι μόνο ένα μαγικό έτσι. Δεν περιμένετε δηλαδή από τους δημοσιογράφους, σαν και καλά, να σας πούνε αυτό που κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Αυτό μπορεί να μην συμβεί ποτέ. Εσείς οι ίδιοι θα πρέπει να ψάχνετε. Αυτό τουλάχιστον. Και το λέω για τον εαυτό μου, δηλαδή. Λέω ένα σχολείο αυτή τη χώρα. Και μάλιστα δεν θα τον εαυτό πολύ τη Ελλάδα για την ακρίβεια. Θεωρώ ότι ανήκω σε ένα τεράστιο παγκόσμιο χωριό. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν τα εργαλεία να γίνει αυτό. Του να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει γύρω σου, ας πούμε. Και αυτό έχει να κάνει και με τη συμμετοχή μας στα κοινά. Πολύ σωστά υπόθηκε πριν ότι εμείς τους ψηφίζουμε. Εμείς τους φέρνουμε στην εξουσία και στα πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Το ζήτημα είναι ότι το δημοκρατικό μας δικαίωμα, δυστυχώς, έχει περιοριστεί στο να ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Γιατί ξέρετε, εκλογές έκανε και ο Σαντάμ Χουσέιν, έτσι. Αν εκλογές έκανε το θέλω να πω ότι δεν είναι αυτό η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι τα δικαιώματα. Και η ισότητα των δικαιωμάτων, ότι όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Αυτό είναι κατά τη γνώμη το ζητούμενο εδώ. Και αυτό βλέπουμε να χάνουμε πλέον. Γιατί όταν, ας πούμε, καλύψετε εσείς αυτή τη στιγμή στην Κύπρο να ξεπληρώσετε τις τράπεζες που κάνανε, προβατούσαν, ας πούμε, κάνανε μαγικά, δεν ξέραν τι κάνανε, και τέλος πάντων κάσανε κάποια λεφτά, και κόντεψαν να καταστρέψουν την χώρα. Νομίζω ότι είναι τελείως απάνθρωπο. Είναι απάνθρωπο, είναι άδικο, δεν υπάρχει καμία λογική μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και θα πρέπει να κάνετε και την εξής αναλογή, η οποία είναι η εξής. Πολύ σωστά είπατε πριν ότι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξαρτώνται από τις τράπεζες. Επομένως, από τη στιγμή που εσείς ξεπληρώνετε τις τράπεζες, στην ουσία χρηματοδοτείτε τα μύτια. Για να σας κάνω πλησί κεφάλαιο. Είναι υπέροχα σχεδιασμένα. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να σε αποδεσμεύσουμε, αφού σε υπέρ ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου εδώ απόψε, για την ταινία επίσης, και κυρίως για την ανθρώπινη διάσταση με την οποία περιέβαλε στην αφήγηση τόσο του ντοκιμαντέρ όσο και τη συζήτηση που είχαμε. Και εύχομαι να έχουμε σύντομα την ευκαιρία να σε δούμε και διαζώσεις. Απλά μοντάρω αυτή την περίοδο και γι' αυτό δεν μπορούσα να είστε. Το επιτρέπουμε, γιατί ξέρουμε τι ετοιμάζεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό βράδυ.